συγκεκριμένη, εκ μέρους του Δημάρχου Κοθεωρός, είναι η Κιταρά, στο πρόσωπο της αγαπητής Προέδρου. Εκφράζω τα θερμά μου ευχαριστήρια και συγχαρητήρια εκ μέρους του Δήμου και του ΔΟΠΑΣ για αυτή την πολύ όμορφη εκδήλωση. Δεν σας κρύβω ότι αυτό που είπε ο Έπαρχος είχε προβληματίσει και εμάς στο ΔΟΠΑΣ για το αν θα μπορέσουμε να διοργανώσουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις το φετινό καλοκαίρι. Όμως πράγματι, μέλημά μας είναι να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία, να σταθούμε και δίπλα στον πολιτισμό και τους ανθρώπους του που έχουν ανάγκη να έχουν ένα βήμα έκφρασης και δημιουργίας. Νομίζω λοιπόν ότι και πέρυσι το καλοκαίρι και το χειμώνα και φέτος τηρούμε όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και οι διοργανωτές αλλά και το κοινό εσείς που έρχεστε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί πραγματικά αξίζει να μην αφήσουμε και αυτό το καλοκαίρι μας χωρίς πολιτισμό. Και ένας λόγος αγαπητοί πατριώτες που κρατήσαμε αυτή την υπόσχεση και τη δέσμευση ότι θα είμαστε εδώ πολιτιστικά αυτό το καλοκαίρι είναι η πρόσκληση που είχαμε απευθύνει ως ΔΟΠΑΣ ότι φέτος το 2021 είναι αφιερωμένο στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Δεν διανοούμουν λοιπόν ότι θα μπορούσε να περάσει αυτή η χρονιά χωρίς να κάνουμε ένα αφιέρωμα με τις δικές μας τοπικές δυνάμεις για να αναδείξουμε πραγματικά το ρόλο της κόκκινης στο δεκαετίο στην Επανάσταση. Και πράγματι περιμένουμε με ανυπομονησία από τον κύριο Χατζηβασιλείου να διαβάσουμε, να μας αναλύσει, να ξαναθυμηθούμε, να μάθουμε καινούργια στοιχεία για το ρόλο της κόκκινης. Για τους ανθρώπους μας από τα χωριά, πώς συμμετείχαν οι ναυτικοί, οι έμποροι με τα καράβια μας, πώς πήγανε ναύτες στο Κανάρι. Πώς βοήθησαν τα πλοία της Ήδρας, υπήρχαν άνθρωποι από την ΚΟΠΟ που ήταν στη φιλική εταιρεία, ποιος ήταν ο ρόλος των αρχιεπισκόπων εκείνης της εποχής. Όλα αυτά λοιπόν περιμένουμε με ανυπομονησία να τα ακούσουμε από τα χέρια του κ. Χατζηβασιλείου και φυσικά να περιηγηθούμε και στην έκθεση με τα Λάβαρα που πράγματι είναι ξεχωριστή και μακάρι αγαπητοί Πρόεδρε να μπορέσουμε και όταν ανοίξουν τα σχολεία, γιατί όχι να την επαναλάβουμε για να τη δουν και οι μαθητές μας. Το 1821 λοιπόν είναι ένα Λάβαρο που αξίζει. Γιατί είναι σύγχρονο και επίκαιρο να το κρατήσουμε και μέσα στις καρδιές μας και στη μνήμη μας και το 2021, γιατί μας δίνει πηξίδα και οδηγό για τις μεγάλες αξίες που αγωνίστηκαν τότε οι Έλληνες. Για την ελευθερία, για τη δικαιοσύνη, για την ανεξαρτησία, για τη δημοκρατία. Γι' αυτά αγωνιζόμαστε και τώρα. Και πραγματικά αξίζει αυτό το σημερινό μάθημα ιστορίας να μας προβληματίσει. Σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας και ελπίζουμε να σας δούμε και στις επόμενες εκδηλώσεις των περιμένων των κρατείων. Η φλόγα της Επανάστασης άναψε σε κάθε γωνιά της χώρας και τα νησιά έδωσαν το δικό τους δυναμικό παρόν στις ηρωικές μάχες. Η συμβολή της ΚΟΣ στην Ελληνική Επανάσταση είναι ένα κεφάλαιο σημαντικό που θα μας παρουσιάσει ο δικηγόρος συγγραφέας κ. Βασίλης Χατζηβασιλείου, τον οποίο και ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουμε ιστορικά γεγονότα του τόπου μας, αλλά και να αποδώσουμε τιμή στους ανθρώπους εκείνους, άνδρες και γυναίκες, που σε ιδιαίτερα δύσκολους καιρούς αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία. Ως οίκιο των Ελληνίδων έχουμε χρέος να συμβάλλουμε στην αντίσταση σε κάθε μορφή ιστορικής αμνησίας, γιατί το μεγαλείο του πολιτισμού ενός έθνους είναι ανάλογο με την καθαρότητα και το βάθος της μνήμης. Παράλληλα, ετοιμάσαμε μέσα στην αίθουσα έκθεση με 21 λάβαρα της Επανάστασης, την οποία έκθεση θα επισκεφτείτε μετά το τέλος της εκδήλωσης. 12 από αυτά τα λάβαρα είναι χειροποίητα. Κατασκευάστηκαν πριν από 40 περίπου χρόνια από την αείμνηστη πρόεδρο Περσεφόνη Κουτσουράνη και μέλη του ΔΣ του Λυκείου των Ελληνίων. Στο κέντρο της αίθουσας βρίσκεται μια ελαιογραφία που τη φιλοτέχνησε ο συμπατριώτης μας κύριος Λευτέρης Κωστογλάκης μετά από πρόταση του μέλους μας κυρίας Έλλης Κόντρου για τα 200 χρόνια της Επανάστασης. Μετά το τέλος της έκθεσης, τη Δευτέρα, ο πίνακας θα δωρηθεί στο Εκκλησιαστικό Μουσείο της Ιεράς Μητροπόλεως. Ευχαριστούμε τον ΔΟΠΑΜΣ για την παραχώρηση του χώρου και τη συνεργασία. Πως ποτέ παλικάρια θα ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιοντάρια στις ράχες στα βουνά. Κάλλιωνε μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή.
Πάρα 40 χρόνια σκλαβιά και φύλακη. Όταν αργότερα τον επόμενο χρόνο, το 1822, ήρθε η εισφαγή της Κρήτου από τους Τούρκους και συγκεκριμένα τον Απρίλιο. Και αυτό θα οδηγήσει τους Έλληνες να εκδικηθούν το ισχυρότερο σε στόλο εχθρό τους και τα τρικολικά τους. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης από τα Ψαρά και ο Ανδρέας Πιπίνος από την Ήδρα κατόρθωσαν με τα τρικολικά τους να μπουν στο λιμάνι της Κρήτου τη νύχτα της 6ης Ιουνίου του 1822, όταν οι Τούρκοι γιόρταζαν τον Μπαϊράμι και συμποσίαζαν στα πλοία. Ο Τούρκος άμαχος Καρά Αλής είχε καλέσει στη φωτογωγημένη ναυαρχίδα του τους αξιωματικούς του στόλου με ένα ολονύχτιο γλέμμα. Η προσπάθεια του Πιπίνου να πλήξει την υποναυαρχίδα του τουρκικού στόλου απέτυχε. Στο λιμάνι όμως της Χίου ξεχώριζαν εκείνη την αφέγκαρη βραδιά δύο πλοία. Η ναυαρχίδα του Καρά Αλή και ένα πανύψιλο ρωσικό καράβι που τυχαία ήταν αγκυροβολημένο εκεί κοντά. Ο Κανάρης είχε μαζί του και τρεις πόους ναύτες και συντρόφους. Τον Γιάννη Σεβαστάκη από την Κέφαλο, τον Λαζαρή, κάποιον Λαζαρή από το Πηλί και κάποιον Γιώργη, το επώνυμό του δεν διασώθηκε, επίσης από την Κέφαλο. Ο Κανάρης λοιπόν, ξεγελασμένος από τη φωταγώγηση του ρωσικού σκάφους και νομίζοντας πως αυτό ήταν η τουρκική ναυαρχίδα, πήγαινε κατά πάνω του. Ήταν αυτό, λέει ο Πασάς, πόσε τσαδά μπροστά μου, τα ρινιά μου χάνονται κι εγώ και ήρθα να μας σώσεις. Βρύσες και δάκρυα τρέχανε και το διονό τα μάτια και με ένα συμβουλί κι δυο σαν να προσεύχοντανε. Κι ανά, ένας κι έρχεται με γράμμα εις το χέρι. Το γράμμα ανοίγει ο Πασάς και με χαρά φωνάζει. Διαλαλητής να τρέξει ευθύς, παντού να διαλαλήσει. Βεζίρικη διαταγή, Ρωμιού μη νύξει μύπη. Είχαμε κάποια λάμπα φτιαγμένη εδώ, σιροπή. Σκεφτήκαμε να πλαισιώσουμε το περιοχή μας μετά την ομιλία της Πασχαλίας. Με επανάσταση για τα 200 χρόνια. Ρώτησα τον αγαπητό φίλο Λευτέρη τι σκέφτεται να κάνει, λέει δεν έχω σκεφτεί τίποτα. Και έτσι λέω εγώ σκέφτηκα. Θα ήθελα λέω να κάνεις κάτι να μείνει για τον τόπο και για τη θύμιση της επετείου. Και έφτιαξε αυτό το ωραίο έργο, το οποίο θα δοθεί στη Μητρόπολη, στο Μουσείο το Εκκλησιαστικό, για να θυμίζει στους νεότερους την τοπική μας κληρονομιά, ιστορία, και οι νέοι να έχουν συνέχεια, ελπίζω, να συνεχίσουν την παράδοσή μας και να τιμούν τους προγόνους μας. Να πάει στην Ιερά Μητρόπολη της χώρας, στο μουσείο δηλαδή, και από εκεί όσοι μπορούν και βλέπουν το κουσουλάκι να καμαρώνουν για το λεπτό. Στο μουσείο.